Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Βεβαίως. Πάμε να μιλήσουμε για αγροτικά, να μιλήσουμε για πολλά θέματα. Από τη σκοπιά της Τράπεζας Πειραιώς, να δούμε τι γίνεται και με το νέο τεύχος βεβαίως, του περιοδικού που βγάζει η Τράπεζα Πειραιώς. Να καλησπέρισουμε λοιπόν, έχουμε μαζί μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας τον κύριο Ιωάννη Χανιωτάκη. Είναι ο ανώτερος διευθυντής ανάπτυξης εργασιών αγροτικού τομέα της Τράπεζας Πειραιώς. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Και συντοπίτης βεβαίως, κύριε Χανιωτάκη, σωστά. Ακριβώς, και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά όταν υπάρχει επικοινωνία με Κρήτη, με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και εξ αποστάσεως. Θα προτιμούσα να ήμουν βέβαια εκεί μαζί σας, αλλά και εξ αποστάσεως η χαρά είναι η ίδια. Λίγο αέρα Κρήτη θα σας δώσουμε. Θα πάρετε. Ήδη τον έχω εισπράξει. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Λοιπόν, είδαμε, έπεσε στα χέρια μας το περιοδικό, το οποίο το κυκλοφορεί από την Τράπεζα Πειραιώς, και είδαμε ότι σε αυτό το πηγής έχετε λίγο επικεντρωθεί στο κομμάτι των θερμοκηπίων. Και αναρωτιόμαστε, τι έχει γίνει ακριβώς, γιατί? Να πούμε ότι το περιοδικό «Επιγύς» είναι μια έκδοση στην οποία ασχολούνται αρκετοί από τους 70 συναδέλφους μου στη μονάδα αγροτικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι γεωπόνοι, γεωργοοικονομολόγοι κτλ. Είναι μια μονάδα ανάπτυξης και έρευνας όπου παρακολουθούμε και κλαδικά τις εξελίξεις αλλά και σε επίπεδο εθνικής αγροτικής οικονομίας. Τα θερμοκήπια έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαχρονικά, γιατί ως εντατικές καλλιέργειες δίνουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς. Όμως το τελευταίο διάστημα, αυτό που μας κίνησε το ενδιαφέρον για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα, σχετίζεται με το γεγονός ότι τα θερμοκήπια ικανοποιούν ένα τρίπτυχο ετοιμάτων προς κάθε καλλιέργεια, το οποίο σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αφενός, το πρώτο είναι η παραγωγή επαρκών ποσοτήτων ασφαλών τροφίμων. Το γεγονός ότι είναι καλυμμένα, έχουμε μικρές απώλειες, είναι ελεγχόμενο το περιβάλλον, μας εξασφαλίζει τις ποσότητες που χρειάζονται και οι οποίες συνεχώς θα είναι αυξανόμενες καθώς προχωράνε τα χρόνια και αυξάνεται και ο πληθυσμός της γης. Το δεύτερο είναι η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο νερό, αλλά και στη διαχείριση του εδάφους. Όπου με τα νέα συστήματα εδώ έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ελεγχόμενες συνθήκες παραγωγής. Και βέβαια η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της γεωργικής παραγωγής, που επίσης επηρεάζει το αποτύπωμα συνολικότερα της αγροτικής οικονομίας. Γι' αυτό αφιερώσαμε χρόνο και ετοιμάσαμε το συγκεκριμένο αφιέρωμα. Έτσι. Κύριε Χανιωτάκη, τώρα αλλάζει κάτι στον τρόπο παραγωγής των κηπευτικών, η υποκάλυψη? Κύριε Σαββίδη, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις. Έχουμε νέες τεχνικές καλλιέργειας, έχουμε νέες τεχνολογίες και μάλιστα οι οποίες δεν είναι μακριά μας. Βλέπουμε παραγωγούς οι οποίοι τις δοκιμάζουν και σιγά σιγά αρχίζουν και ενσωματώνονται μέσα στη λειτουργία των θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων. Για παράδειγμα, το κομμάτι της υδροπονίας είναι κάτι που βλέπουμε ότι έρχεται και εγκαθίσταται σαν βασικό στοιχείο στον εξυγχρονισμό των θερμοκηπίων. Σκεφτείτε ότι με την εγκατάσταση της υδροπονίας, ένα θερμοκήπιο που παρήγαγε με παραδοσιακές μεθόδους 15 τόνους κηπευτικών αναστρέμα, τώρα μπορεί να φτάσει στους 25. Μάλιστα. Επίσης, στις νέες τεχνολογίες, πέραν των τεχνολογιών εφιούς παραγωγής, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν και τεχνολογίες που σχετίζονται με σύγχρονα συστήματα ψύξης θέρμανσης, ψυχτικούς θαλάμους, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν σκεφτεί κανένας ότι, για παράδειγμα, στην Ιερά Πέτρα, το καλοκαίρι ένας παραγωγός δεν μπορεί να μπει λόγω της ζέστης μέσα στο θερμοκήπιο και να καλλιεργήσει. Και είναι η περίοδος όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση λόγω της εισροής των τουριστών. Οπότε την πιο κρίσιμη περίοδο γίνονται εισαγωγές ντομάτας, για παράδειγμα. Με την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων δίνουν τη δυνατότητα να είναι εφικτή η παραγωγή κηπευτικών μέσα στην περίοδο υψηλής ζήτησης και μάλιστα βοηθώντας και το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
Αντίστοιχα, ένας σύγχρονος ψυκτικός θάλαμος δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσει κάποιος το προϊόν του για κάποιο χρονικό διάστημα και να επιτύχει καλύτερες τιμές σε μια στιγμή μεγαλύτερης ζήτησης. Και βέβαια, στο κομμάτι της παραγωγής ενέργειας, οι εξελίξεις στα αγροβολταϊκά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αναφέρομαι σε φωτοβολταϊκά που πλέον εγκαθίστανται στα θερμοκήπια, είναι διαφανή πολυκαρβωνικά που έχουν ενσωματωμένα τα φωτοβολταϊκά συστήματα, δεν επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή, το αντίθετο, γιατί παρακρατούν κάποια από αυτά με βάση την τεχνολογία και τις μη χρήσιμες υπεριόδεις ακτίνες, με αποτέλεσμα και να παράγεται ενέργεια που καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες του θερμοκηπίου, αλλά και συγχρόνως να μειώνει το κόστος παραγωγής. Άρα όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο που πλέον μπορούν να παράγουν οι αγρότες. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι οι αγρότες μας χρειάζονται χρήματα για να τα ενσωματώσουν, κύριε Χανιωτάκη, στην παραγωγή, έτσι δεν είναι, στις καλλιέργειές τους. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να στηρίξουν, να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι. Σίγουρα, οι ευκαιρίες που έχει κάποιος να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες τεχνολογίες και τεχνικές είναι πάρα πολλές. Και θα πρέπει κανένας να εντοπίσει πριν κάνει οτιδήποτε ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες, τι ταιριάζει στην δική του παραγωγή, ώστε να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες επενδύσεις. Εκεί υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες σε κάθε περίοδο για επιχορηγήσεις και σίγουρα οι επιχορηγήσεις βοηθάνε σε μια επένδυση να είναι πιο αποτελεσματική. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, τρέχουν τα σχέδια βελτίωσης που απευθύνονται κυρίως σε νέους αγρότες και αν μου επιτρέπετε να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα βλέπουμε επενδύσεις σε θερμοκήπια από μη αγρότες, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, και μάλιστα μεγάλων μονάδων, στην Κρήτη βλέπουμε ότι οι ίδιοι παραγωγοί είτε επεκτείνουν, είτε εξυγχρονίζουν τις μονάδες τους, είτε νέα παιδιά, διάδοχοι κατόχων θερμοκηπίων, μπαίνουν να κάνουν τη δική τους γεωργική εκμετάλλευση. Μέσω λοιπόν των σχεδίων βελτίωσης υπάρχουν επιχορηγήσεις της τάξης του 60% για νέους αγρότες ή ομάδες παραγωγών. Επίσης υπάρχει ο αναπτυξιακός νόμος που δίνει ανάλογα κίνητρα και για μεγαλύτερες επενδύσεις υπάρχει και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο από ό,τι ακούγεται θα υπάρξει και ένας νεότερος κύκλος επιχορηγήσεων. Άρα, ως προς τις επιχορηγήσεις και τώρα αλλά και στο επόμενο διάστημα θα υπάρχουν ευκαιρίες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό κάποιος να κάνει ένα σωστό προγραμματισμό και να δει τι θέλει να κάνει και να είναι σίγουρος για την επένδυση που θέλει να κάνει. Τώρα, κύριε Χανιωτάκη, να σας ζητήσουμε μια χάρη. Αν σας επιτρέπει και το πρόγραμμα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε και στο επόμενο μέρος, γιατί δεχόμαστε και πολλά ερωτήματα να σας θέσουμε από τηλεθεατές. Μας ρωτάνε και για τα θερμοκήπια που μιλάμε, μας ρωτάνε και για το ελαιόλαδο να σας ρωτήσουμε. Και για την κάρτα αγρότη. Επίσης, εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί είδα στο περιοδικό, στο Επιγείς, ότι ουσιαστικά έχουν μειωθεί τα θερμοκήπια. Τι έχει συμβεί, γιατί μειωθήκαν τα θερμοκήπια, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά σε επίπεδο χώρας. Τέλεια. Να τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ναι, οπότε... να μείνουν και οι τηλεθεατές μαζί μας. Τέλεια, σας ευχαριστούμε. Εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο, 7 η ώρα. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε με τον κύριο Ιωάννη Χανιωτάκη. Είναι ο ανώτερος διευθυντής ανάπτυξης εργασιών αγροτικού τομέα της Τράπεζας Πειραιώς και τον ευχαριστούμε που μας περίμενε και στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, είχαμε μείνει εκεί που μιλούσαμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και αναφέραμε την κάρτα του αγρότη. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν μερικές τεχνικές λεπτομέρειες που απομένουν μέχρι να δοθεί σωστά, να εκδοθεί, να κυκλοφορήσει. Είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο, καθώς η κάρτα του αγρότη σχετίζεται με το Υπουργείο άμεσα, προκειμένου να την ενεργοποιήσουμε για τη φετινή χρονιά. Όμως, να πω, επειδή πολλοί με ρωτούν από όλη την Ελλάδα πώς μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ρευστότητας. Στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες των παραγωγών και με εναλλακτικά εργαλεία. Για παράδειγμα, το ανοιχτό δάνειο αγροτών, τη μικροχρηματοδότηση, την αγροκίνηση. Παράλληλα, αυτή την περίοδο υπάρχει ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο είναι μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο σχετίζεται με το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο κάποιος μπορεί να αιτηθεί μέχρι 25.000 ευρώ, αρκεί να κάνει και μία μικρή επένδυση.
Άρα, εάν κάποιος αγρότης, κάποιος παραγωγός θέλει να προμηθευτεί μικροεξοπλισμό και παράλληλα χρειάζεται ρευστότητα για τη γεωργική του εκμετάλλευση, μπορεί να προσφύγει στο συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό. Τα δύο χρόνια έχει πλήρη επιδότηση επιτοκίου, άρα είναι χωρίς επιτοκιακή επιβάρηση. Δεν υπάρχει τόκος, είναι άτοκα τα δύο πρώτα χρόνια. Ενώ στα υπόλοιπα πέντε χρόνια, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Υπουργείο καλύπτουν το 50% των τόκων. Άρα μιλάμε για πολύ χαμηλότοκα δάνεια και για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, άρα ουσιαστικά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και ρευστότητας και μικροεπενδύσεων. Και βέβαια όλα αυτά συνδυαζόμενα με την τροπολογία που πέρασε και σύμφωνα με την οποία οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να εκταμιεύσουν δάνεια χωρίς να είναι αναγκαίο να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα στην τράπεζα όπως ορίζει ο νόμος, για το 2024 κάποιος ακόμα και αν δεν έχει ασφαλιστική ενημερότητα σήμερα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα εργαλεία. Γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλος βραχνάς, η ασφαλιστική ενημερότητα. Τώρα, κύριε Χανιωτάκη, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι των θερμοκηπίων και την κουβέντα που είχαμε πριν, ρωτάει και ο κόσμος, η Τράπεζα Πειραιώς πώς μπορεί να υποστηρίξει έτσι, την κατασκευή των εξυγχρονισμών θερμοκηπίων? Ακριβώς επειδή θέλουμε να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στο χώρο, έχουμε αναπτύξει ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία ανάλογα με τις ανάγκες. Αναφερθήκαμε πριν στις επιχορηγήσεις που υπάρχουν, στα σχέδια βελτίωσης των αναπτυξιακών νόμων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν το εξής θέμα. Πρέπει πρώτα να καταβάλεις τα χρήματά σου και να κάνεις την επένδυση και στη συνέχεια να πάρεις την επιχορήγηση. Τι έχουμε κάνει λοιπόν? Αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε φτιάξει ένα σχήμα στο οποίο λέμε ο αγρότης έχει το 20% της επένδυσης που θα κάνει. Για παράδειγμα, θέλει να φτιάξει ένα ψυκτικό θάλαμο αξίας 100.000 ευρώ και έχει επιχορήγηση 50.000 ευρώ. Ενώ θα έπρεπε τα 100.000 να τα έχει διαθέσιμα και έχει μόνο 20, ερχόμαστε και προεξοφλούμε μέσα από μια χρηματοδότηση την επιχορήγηση. Άρα του έχουμε στη διάθεσή του 20% που είναι η ίδια συμμετοχή του, συν 50%, δηλαδή 50.000 μέσω μιας χρηματοδότησης, η οποία μάλιστα είναι και χωρίς διασφαλίσεις. Γιατί σε συνεργασία με το Υπουργείο έχει υπάρξει ένας μηχανισμός ούτως ώστε να μπορούν να δίνονται τα συγκεκριμένα δάνεια χωρίς διασφαλίσεις. Άρα έχουμε φτάσει στο 70. Τι μας λείπει για το 100, μας χρειαζόμαστε ένα 30% ή 30.000 στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όπου έχουμε τη δυνατότητα με βάση τις δυνατότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης να απλώσουμε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση στα χρόνια, στη διάρκεια που μπορεί η γεωργική εκμετάλλευση να σηκώσει εντός εισαγωγικών τη συγκεκριμένη δόση. Και μάλιστα με δόσεις που δεν είναι μηνιαίες, γιατί όπως γνωρίζουμε οι αγρότες δεν έχουν μηνιαία εισρωή εσόδων, αλλά μπορεί να είναι ή τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες οι δόσεις. Άρα το φτιάχνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ακριβώς τα μέτρα της κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης. Έχουμε λοιπόν έτοιμα τα 100.000, γίνεται η επένδυση, οπότε ο παραγωγός πηγαίνει, κάνει έτοιμα πληρωμή στο Υπουργείο, έρχεται η επιχορήγηση και κλείνει τον δάνειο της προεξόφλησης της επιχορήγησης. Άρα έχει εξοφλήσει τις 50.000 που είναι το ένα δάνειο και του μένουν μόνο οι 30.000 και η επένδυσή του είναι γρήγορα λειτουργική ώστε από την επόμενη μέρα να του δίνει έσοδα. Αυτό είναι ένα βασικό εργαλείο που το χρησιμοποιήσαμε σε 2.500 σχέδια βελτίωση στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Όμως δεν έχουμε χρηματοδοτήσεις μόνο για τα επιχορηγούμενα προγράμματα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που θέλουν να κάνουν μικρές ή μεγαλύτερες επενδύσεις στα θερμοκήπια τους ή και επεκτάσεις χωρίς να περιμένουν πότε θα βρουν ένα πρόγραμμα το οποίο να τους ταιριάζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που υπάρχει στην αγορά, όπως είναι το πρόσφατο προϊόν που εντάξαμε στην γκάμα μας, το Microfinance, με εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, που επίσης μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα μπορούν πολύ γρήγορα να κάνουν τις επενδύσεις αυτές
χωρίς να προβληματιστούν για το πώς θα τις υλοποιήσουν. Το μόνο που εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό και είναι υγιές με μια τέτοια χρηματοδότηση είναι να υπάρχει ένα 20% ίδια συμμετοχής που δείχνει και την επενδυτική πειθαρχία των παραγωγών. Και το τελευταίο, μια και είναι πολύ επίκαιρο, χθες ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι. Τι είναι το πρόγραμμα? Δίνει τη δυνατότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις να εγκαταστήσουν μέχρι 50 κιλοβάτ στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στα χωράφια, εντός εισαγωγικών των χωράφια, ώστε να μπορούν, ένα, να καλύψουν τις ανάγκες τους ενέργεια και από ένα σημείο και μετά να μπορέσουν και να πουλήσουν, εντός εισαγωγικών, το περίσσευμα της ενέργειας που παράγουν. Και για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη ευκαιρία. Επειδή αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και ενδιαφέρει πολύ κόσμο, νομίζω θα επανέλθουμε, κύριε Χανιωτάκη, και να ξέρετε, αφήνω στην άκρη και τη συζήτηση για το ελαιόλαδο και θα την κάνουμε την επόμενη φορά, γιατί εντάξει τα θερμοκήπια, αλλά όπως πολύ καλά ξέρετε, εμείς εδώ στον τόπο, κυρίως ελιά. Κυρίως ελιά. Βεβαίως. Θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.